Γεια σας, γεια σας, γεια σας φίλες και φίλοι του Try Me. Και τι κάνεις, Μαντούλα, θα ρίξεις το Try Me κάτω, το έχεις τραβώσει εδώ πέρα. Συγγνώμη. Αμάν πια, αμάν. Τι κάνετε. Μη σκέφτεσαι ποτέ. Όχι. Νομίζω ότι θα φάω... Γιατί όταν σκέφτομαι... Τι πας να κάνεις τώρα εκεί. Και εγκεφαλικά κύτταρα. Ναι. Και λίγα τα έχω. Λοιπόν, Μαντό. Ναι. Όπως καταλαβαίνεις, είμαστε σε μια εποχή. Ναι. Όπου σε χαλεπούς καιρούς διαλύουμε. Όχι, μωρέ, δεν εννοώ αυτό το πράγμα. Είμαστε σε μια εποχή όπου ξεκινάνε σχολεία, πανεπιστήμια. Α, βέβαια. Και πολλοί στο σπίτι χρειάζονται ένα καινούριο εκτυπωτή, ένα καινούριο σκάνερ, ένα καινούριο πολυμηχάνημα τέλος πάντων. Βεβαίως. Ναι, πρόσφατα, το ξέρω. Και σε εταιρείες και όλα αυτά. Μαθαίνεις τέτοιο, έτσι. Ακόμα θυμάσαι οξύες και περισπομπέ. Α, βεβαίως. Βεβαίως, καλά το είπα. Μην μιλάς όμως, μην κρίνεις αξιδίων τα αλότρια και μην μιλάς για τα. Μην λες πολλές μεγάλες κουβέντες μαζεμένες. Τον έχω πραγματικά. Τον έχω λιώσει. Άστι να τη μαντώ και έλα εδώ εσύ, Άλεξ. Άστι να το πέρα. Δεν έχει πιάσει εδώ πέρα τέτοιο. Έλα, θα ξανασκεφτεί την άλλη εβδομάδα. Έχουμε λοιπόν αυτό εδώ πέρα το. το μηχανηματάκι. Έτσι, πολύ μικρό είναι. Το οποίο είναι πολυμηχάνημα. Συνήθως τα πολυμηχανήματα είναι πολύ μεγάλα. Ναι. Είναι πιο μεγάλα. Ναι, ναι. Έτσι, ξέρεις πόσο μεγάλα είναι. Τόσο περίπου σαν τον κουτί, σαν τον κύβο. Ναι, είναι πολύ μεγάλα. Ναι. Είναι σαν τον κύβο, μπράβο. Γιατί έχουν πάνω το σκάνερ και το οποίο σκάνερ συνήθως κάνει πάρα πολύ χώρο. Και από αυτό που μόνο του δημιουργεί πολύ μεγάλο όγκο. Έχει και φαξ. Όχι, φαξ δεν έχει. Είναι εκτυπωτής, σαρωτής, αντιγραφέας. Και είναι και Wi-Fi. Ναι. Συνδέεται με Wi-Fi κατευθείαν στο δίκτυο του σπιτιού. Με το router. Συνδέεται με το router, ναι, στο σπίτι σου, ναι, και μπορείς να τυπώσεις, ναι, από τον υπολογιστή του σπιτιού σου όπου και να είσαι. Ναι. Μπορείς να τυπώσεις από το κινητό σου. Έλα, τέλειο! Καλό αυτό! Κατευθείαν. Καλό. Μπορείς να τυπώσεις μέσω της ειδικής υπηρεσίας που έχεις η HP, ναι, να στείλεις mail, σου φτιάχνει τέλος πάντων ένα mail το οποίο είναι για το συγκεκριμένο τυπωτή, ναι, και εσύ στέλνεις mail, είσαι στον δρόμο, έτσι. Έχεις όμως κάποια πράγματα, έχεις χαρτιά φορτωμένα εδώ πέρα, ναι, και στέλνεις από το κινητό σου mail τη φωτογραφία σου, ή το κείμενο που θέλεις. Ναι. Στον εκτυπωτή, ναι, και το τυπώνει, όπου και να είσαι. Λοιπόν, σήμερα το χρειάστηκα αυτό, Δημήτρη, να σου πω γιατί. Για πες μου. Έπρεπε να πάω να καταθέσω κάτι προτάσεις, κάτι ιδέες, κάτι... Όχι, κάτι σκέψεις που είχα. Μόνο σηκώνεις χρήματα, δεν καταθέτεις. Ναι, δυστυχώς. Αλλά και αυτά που σηκώνω... Ήταν... Ναι, γεια, συγγνώμη, σε διέκοψα. Πάντων, λοιπόν, και πήγα να καταθέσω αυτό, κάτι προτάσεις, ναι, που ήθελα έτσι σε ένα κανάλι. Ναι. Και τις είχα εγώ στο iPad μου, αλλά δεν τις είχα καθαρογράψει και έπρεπε όμως να τις πάω στο χαρτί τυπωμένες. Ναι. Και λέω τώρα να τις πάω χειρόγραφες, να μην πέρασω για καμία βλάχα, που θα έχουν και δίκιο κιόλας. Ναι. Μπουτζόβλαχοι. Και έπρεπε να πάω τώρα να βρω ένα βιβλιοπωλείο ή έπρεπε να πάω ξανά πίσω στη δουλειά για να τις τυπώσω να πάω στην άλλη δουλειά. Ω, πορε φίλε, ενώ εδώ... Και τελικά δεν έκανα τίποτα, τα είπα προφορικά. Εδώ το στέλνεις σπίτι, περνάς από το σπίτι, παίρνεις την εκτύπωση και φεύγεις. Και τελείωσες. Άκου τώρα να δεις εδώ πέρα τι κάνουμε. Ωραία, πολύ χρήσιμο πράγμα. Ο εκτυπωτής είναι inkjet, τεχνολογία inkjet. Έχει ένα μελάνι με τα τρία χρώματα και ένα μαυρό άσπρο. Έτσι, εδώ από κάτω είναι. Έτσι. Θα βγουν εδώ πέρα τα μελανάκια. Ωραιότατο. Εδώ μπροστά. Έτσι. Και μπορεί να τυπώσει φωτογραφίες κατευθείαν από το κινητό σου. Έχει ειδική εφαρμογή την οποία την έχω εγκαταστήσει εγώ εδώ πέρα. Κοίτα να δεις τώρα τι ωραίο που θα κάνω. Εσύ θα τρελαθείς εδώ. Γιατί. Λέγεται η εφαρμογή, έτσι, HP Snapshots. Ναι. Κοίτα να δεις τώρα. Αλήθεια τώρα. Λοιπόν, συνδέεται με τα social media σου, άσε έτσι. Άσε μας τώρα, Instagram, Instagram, Facebook, Flickr ή κατευθείαν τις φωτογραφίες σου. Έτσι. Και πάω εγώ εδώ πέρα, έχω συνδεθεί με το Instagram μου. Εδώ. I love. Πάω στο My Photos, αυτές είναι οι φωτογραφίες που έχω βάλει στο Instagram. Σε παρακαλώ, μπορείς να μου εκτυπώσεις κάτι. Όχι, γιατί έχω το δικό μου λογαριασμό μέσα. Από το ίντερνετ. Από το ίντερνετ. Ναι. Περίμενε, θα να τυπώσω αυτήν εδώ. Ωραία είναι αυτή, ωραία. Ναι, υποβρύχια, κοίτα να δεις τι κάνεις εδώ πέρα. Παίρνει τη φωτογραφία από το Instagram μαζί με το ό,τι έχει γράψει εκεί από πέρα, κάτω, τα hashtags, ναι, και το πώς το λένε, και πάει να την τυπώσει τύπου, πώς το λένε, ασπρόμαυρη. Όχι ασπρόμαυρη, ρε παιδί μου, αυτές οι... Α, Polaroid. Σαν Polaroid, βλέπεις, ναι, εδώ πέρα που βάζει από κάτω. Έλα, από έλα, πάνω. Είναι τέλειο. Κοίτα εδώ τώρα, έχω συνδέσει εγώ τον εκτυπωτή, πατάω το κουμπάκι εδώ πέρα της εκτύπωσης, έτσι, βλέπεις εδώ πάνω. Σου λέει εδώ πέρα. Αυτός εδώ πέρα είναι ο εκτυπωτής, ο Destiny 3700 series, το μοντέλο είναι 3775. Έτσι. Οκ. Okay. Διαλέγω το χαρτί 10x15, γιατί είναι αυτό το χαρτάκι που έχει εδώ πέρα. Έτσι. Έγχρωμο ή μαυρό, ασπρόμα θέλω. Οκ. Okay. Portrait ή landscape, δεν έχει σημασία. Portrait. Προτιμώ. Landscape δεν είναι ωραίο, θα βγει μικρό. Έτσι. Το βλέπεις ανά πάση στιγμή εδώ πέρα. Συγγνώμη, τα sizes θα ρυθμίσει από εκεί, ε. Ναι, από εδώ πέρα. Μία σελιδούλα. Πατάω εκτύπωση, έχω βάλει. Α, διαλέγεις και το πώς θα είναι το γύρω-γύρω, άμα πώς θα φαίνεται, ας πούμε, εδώ. Έτσι. Διαλέγεις και πλαίσιο εδώ πέρα. Ετοιμάζεται εκτύπωτης. Α, αυτό με τη γοργόνα βάλε. Να βάλω αυτό με τη γοργόνα. Ναι, 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 ναι. Ή να βάλω αυτό εδώ πέρα με τον πειρατή.
Με την Γοργόνα. Θέλω κι εγώ ένα τέτοιο. Έτοιμο. Ναι. Print. Πριτς, κάτω πριτς. Και ξεκινάει. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Ας το καλό. Απλά δεν έχει την Γοργόνα, διαλέξαμε το πρώτο, γι' αυτό το πάτησε εκεί πέρα. Αχ, παιδιά, είναι τέλειο. Περίμενε, περίμενε. Ο εκτυπωτής υποστηρίζει μέγιστη ταχύτητα 8 σελίδες ανά λεπτό μαυρό άσπρη εκτύπωση και 5,5 σελίδες ανά λεπτό έγχρωμη εκτύπωση. Α4 σύμφωνα με τα πρότυπα ISO, τέλος πάντων, όπως τα μετράνε, έτσι. Παιδιά, είναι τέλειο, έτσι. Δεν έχει την Γοργόνα. Καλοκαιράκι, selfie, underwater, Sony. Action cam, σκούβα, sea diving. Πω, παιδιά, τα σπάει το πράγμα αυτό, ε. Τι, έχει και αυτοκόλλητο από πίσω. Το τέλος, κυραλίτα! Να το βάλεις στο ψυγείο μας. Έχουμε ένα σωρό φωτογραφίες μέσα που δεν έχουμε μαγνητάκι. Αυτό δεν χρειάζεται μαγνητάκι. Το τέλος, θέλω κι εγώ. Όχι, μαντώ, έχω καλύτερη ιδέα. Όχι, όχι, στο ψυγείο. Εδώ. Καλά, βάλ το εκεί. Είναι ωραίο εδώ. Βάλ το εκεί. Τι ωραίο. Τώρα έκανες χαζομάρα, πρέπει να τυπώσουμε κι άλλο, γιατί πρέπει να σου δείξω και πώς σκανάρει κιόλας ο εκτυπωτής. Θα σε βγάλω μια φωτογραφία. Έλα, όλοι μαζί να βγάλουμε μια, όχι μόνοι μου. Όχι, εσύ πρέπει να είσαι. Θέλω να την πάρω στο ψυγείο μου. Έλα εδώ, έλα εδώ, εδώ έτσι από κοντά για να φαίνεται το σπυρί. Μισό λεπτό. Όχι! Έλα, έλα. Περίμενε. Άμα είναι να κάνουμε κάτι σωστά, θα το κάνουμε σωστά. Ναι, 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 για πες. Έλα, έλα, τι θα κάνεις. Εντάξει. Εντάξει. Μαντώ, Γοργόνα, πώς θες να σε βγάλω ολόκληρη. Εδώ. Να φαίνεται το try me, να φαίνεται. Να φαίνεται το try me. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Έλα, έλα. Μισό, μισό, μισό. Κοίτα εδώ τώρα. Να φτιαχτώ, μισό λεπτό. Θες και τον ανεμιστήρα σου. Ναι, 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 φέρε, φέρε, φέρε. Κάτσε τον κόπο εγώ τον ανεμιστήρα, εδώ. Έλα, έλα, κοίτα εδώ, την κάμερα παρακαλώ. Έλα, το έχουμε. Το αυτό εδώ γιατί το έφερε, Χρυσή. Αυτό το έφερα για να σου δείξω πώς θα σκανάρουμε μετά. Α, ναι. Έτσι, γιατί αυτό συνδέθηκε με τον υπολογιστή κανονικά για να τυπώνει όχι μόνο από το κινητό σου, από τον υπολογιστή κανονικά σαν κανονικό εκτυπωτή. Και να σαρώνει από τον υπολογιστή σαν να είσαι κανονικό σκανεράκι. Θα βγάλουμε αυτή τη φωτογραφία να σου δείξω πώς γίνεται. Κοίτα, παιδιά. Ο Οργόνος και ο Γοργόνας. Ναι. Δεν υπάρχει καλύτερη φωτογραφία. Α, θα το βάλω στο ψυγείο μου αυτό. Το γράφει εδώ, ε. Printing, drawing photo. Το γράφει εδώ πέρα. Printing, printing. Τυπώνει, τυπώνει. Καλό είναι αυτό. Παιδιά, είναι τέλειο. Μια χαρά σε έβγαλε. Κούκλα, όπως είσαι. Όχι όπως είσαι δηλαδή. Λίγο καλύτερα από ότι είσαι. Θα σου έλεγα τώρα, αλλά έχει χάρη. Λοιπόν, και μετά αυτή τη φωτογραφία, επειδή θέλεις να την έχουμε στον υπολογιστή για να την βάλεις desktop background εκεί πέρα επί τόπου. Γιατί σε ψώνιο το ξέρουμε. Έτσι, ορίστε. Και σου γράψα εδώ πέρα και το μαντό εδώ κάτω και μα θες μπορεί να γράψει κάτι ακόμα. Γιατί δεν έγραψε try me. Τώρα γράφει εκεί πέρα. Γράψω ό,τι θες με ένα στυλό. Το παίρνει αυτό εδώ μαντό και το βάλει εδώ πέρα. Βγάλ το μου κι άλλε να έχω φύγει από τη μέση. Φύγει από τη μέση. Πα εδώ πέρα σε μια εφαρμογή όπω είναι το paint, η ζωγραφική, το Windows. Τι ωραίο πράγμα δείχνουμε σήμερα. Τι ωραίο. Συγγνώμη, θέλω να το ρωτήσω αυτό γιατί θα έχουν απορία και τα παιδιά. Ναι. Είναι οικονομικό. Ναι. Είναι. Είναι οικονομικό. Πάστε εδώ πέρα σε μια οποιαδήποτε εφαρμογή σάρωσης. Από κάτω, παιδιά, από κάτω γράφετε σχόλια, λοιπόν, κάτω τα πάντα. Έτσι. Αυτό εδώ πέρα τώρα είναι 10-15 το χαρτί. 10-15. Οπότε πρέπει εγώ να σαρώσω χαρτί 10 με 15 εκατοστά ή 5 επί 8 ίντσες. Πόσο είναι. Ναι. 5 επί 9. Είναι ένα πρώτο πέρα το αντίστοιχο χαρτί. Καλύτερο ήταν αυτά, αυτά με τα νούμερα δεν καταλαβαίνω. Αυτά είναι ωραία όμως. Κοίταξε να μπορώ να χρησιμοποιήσω οποιοδήποτε νούμερο, απλά επειδή αυτό θα προσπαθήσει να σαρώσει μέγεθος αντίστοιχο με την α4 τη σελίδα, θα το βγάλω το υπόλοιπο μαύρο. Γιατί μάλιστα. Το σαρώνει σαν να ήταν κάτι τέτοιο. Εγώ μπορώ να το πω εδώ πέρα, ας πούμε. Ωραία. Κατευθείαν. Είναι. Θα αρχίσει να το τραβάει. Θα α, θα τραβάει και θα βγάλει το εσείς, εδώ πέρα. Και θα το σαρώσει εκεί πέρα επί τόπου. Καλό, ωραίο. Ωραίο να το. Το πήρε. Λες πως το σαρώνει. Τσακ, 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 τσακ και το εμφανίζει επί τόπου εκεί πέρα. Είναι καλό, ε. Όχι νομίζω, δηλαδή είναι σούπερ αυτό το πράγμα. Και είναι και κομψό, μικρό. Ναι, 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 ναι. Πολύ ελαφρύ και μάλιστα είναι ότι πρέπει για, και για τους φοιτητές. Για το σπίτι, έτσι, παιδί μου, ναι. Και για το σπίτι, γιατί χάνει πολύ λίγο χώρο. Βγάζει σημειώσεις που στα πάντα. Μετακινείται πολύ, ρε παιδί μου, και μπορεί να μην σπουδάζει το, δίπλα στο σπίτι του. Έτσι, να σπουδάζει κάπου μακριά, μπορεί να το πάρει μαζί του χωρίς πρόβλημα, γιατί είναι πολύ ελαφρύ, πολύ μικρό και μπορεί να το κουβαλήσει εύκολα σε μια τσαντούλα. Παιδιά είναι σούπερ, ε. Και σαρώνει και πάρα πολύ γρήγορα. Με συγχωρείτε, αλλά τα σπάει το μηχανηματάκι. Να μην γίνει από το HD. Τώρα, επειδή έβαλα λάθος μέγεθος χαρτιού τώρα. Το έβγαλε πιο μικρό. Το έβγαλε, ναι, πιο μικρό σε σχέση με το πώς το λένε. Τέλειο. Εντάξει, έχω και λάθος. Ναι, εντάξει, το καταλάβαμε όμως. Πολύ ωραίο. Και από εδώ τώρα τι κάνεις, Δημήτρη. Αυτό που να το κρατήσει αρχείο είναι το ξανατυπώσει. Ό,τι θέλει. Τώρα δεν έκανα αυτή τη δουλειά. Τι να τυπώσει. Να τυπώσω. Ναι, από πού. Από το κινητό σου. Τι θες να τυπώσει από το κινητό. Από το ίντερνετ. Θέλω να τυπώσω κάτι. Τι είναι από το ίντερνετ. Μία εικόνα από το ίντερνετ. Μία εικόνα από το ίντερνετ. Τι εικόνα. Θα σου πω. Πες μου, πού να πάω. Θέλω ένα ρητό της Coco Chanel. Γιατί άμα είσαι χαϊσμένη. Ένα ρητό.
Αχ, Θεέ μου. Τη κοκοτσάνη. Λοιπόν, κάτσε να δει. Υπάρχουν ακόμα και άλλοι τρόποι εδώ πέρα να το δουλέψει. Έτσι. Τι σου είπα, έχει το WiFi, βλέπει εδώ πέρα τα κουμπάκια εδώ πέρα. Ναι. Έχει WiFi, σημαίνει αναμοσμένη, είναι συνδεδεμένο. Εδώ πέρα έχει ενημέρωση, σου λέει πόσο είναι τα μελάνια. Με αυτά τα πλήκτρα εδώ πέρα μπορεί να κάνει επιτόπου εδώ, να βάλει χαρτί. Να βάλεις χαρτί εδώ πέρα, εδώ για παράδειγμα, κάτι θες να αντιγράψεις. Mm-hmm. Έτσι, να βάλεις μια σελίδα α4 που θες να αντιγράψεις. Το βάζεις εδώ πέρα. Κάτι σημαντικό, πες ναι, μου, ναι, περίμενε. Ναι, βάζεις το χαρτί εδώ πέρα, ναι. Έτσι, βάζεις και το κανονικό χαρτί από εδώ πίσω. Ναι. Πατάς το κουμπί είτε το έγχρωμο είτε το μαυρό-άσπρο. Ναι, και αντίστοιχα σου κάνει αντιγραφή, σαν φωτοτυπία, ρε παιδί μου, σκέψτε το. Έγχρωμη ή μαυρό-άσπρη. Δεν είναι, επειδή ακριβώς είναι αυτή η μορφή για να τα παίρνει μέσα, το ρουφάει το χαρτί, δεν είναι για να σαρώνεις βιβλία ολόκληρα. Αλλά για σημειώσεις όμως, οι οποίες σημειώσεις είναι σελίδες α4, μια χαρά τις βάζεις μέσα, είτε για να τις αντιγράψεις επιτόπου σε άλλο χαρτί, έτσι, είτε για να τις αρρώσεις τον υπολογιστή. Να σου πω τώρα κάτι. HP! Και μάζεψε κι άλλο. Μη σου πει. Ναι. HP! Να σου πω κάτι. Με εντυπωσίασες. Με εντυπωσίασες. Να, θα τελειώσω τώρα. Έλα, βγάλε μου τώρα κάτι της Coco Chanel που θέλω να το βάλω. Εντάξει, Μαντώ. Για χαιρέτησε τον κόσμο και θα βγάλουμε τη Coco Chanel. Καταπληκτικό. Λοιπόν, σας φιλούμε, σας αγαπούμε, σας αγαπάμε πάρα πολύ. Αφήστε τα σχολιάκια σας αν θέλετε κάτω από το βίντεο που θα δείτε. Ναι. Κάντε μας και subscribe γιατί θα τα αγαπάμε πολύ να γίνουμε περισσότεροι ακόμα. Οποιαδήποτε ερώτηση, βρισιά, απορία, ό,τι θέλετε, από κάτω. Στη Μαντώ. Άμα θέλετε να μάθετε κάτι, σε μένα, ναι. Τυπώνει Coco Chanel, θα το κάνεις αυτό. Θα το κάνεις χαρτογραφία. Θα πάνω στο ψυγείο μου, το θέλω. Εντάξει, ωραία. Γι' αυτό το ήθελες. Να δει όλα αυτά για να το πάρω στο σπίτι μαζί σου. Ναι. Άντε, γεια σας. Έλα, χαιρέτα τον κόσμο, θα το πάρεις μετά. Εγώ θέλω μια φωτογραφία να βάλω στο ψυγείο. Να πάρει αυτή, Έλα, πάρε αυτή, δεν εσύ. Τι έχω, ρε. Αγγελούδι, είμαι σαν ένα πλάσμα. Σαν αγγελουδάκι, πάει το μυαλό στο πονηρό, βρε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό λέω κι εγώ. Είμαι ένας μούτσος. Μούτσος. Θηλυκός. Είμαι ο μούτσος που σαλπάρει στα καράβια. Νερά της τεχνολογίας. Τι είπε τώρα, ρε φίλε. Ναι. Κοίτα. Α, τέλειο. Πολύ ωραίο. Έτσι. Μπράβο. Ορίστε. Απέκτησε και μεγαλύτερη αξία το ρούχος τώρα. Ναι, πάρτε. Ένα να το τυπώσουμε. Δεν θα φύγω άμα δεν τυπωθεί. Έχει το μαραγκός, χτυπάει την πόρτα. Πάει ο μαραγκός. Ω, να το, να το. Ετυχέται. Δεν πιστεύω να δούμε τη μούρη τους και να τρομάξουμε τώρα. Το ρητούνι, πού έχει πει. Αυτή και ο Σοκράτης. Τι είπα αυτή, για πες ακριβώς. A fabulous girl. Ναι. Should be two things. Classy and fabulous. Like me. Ωραίο, το, το βάλω στο ψυγείο μου εγώ αυτό. Πέρα μου τώρα, γρήγορα, γρήγορα. Και ένα του Einstein για να μου ταιριάζει. Α, ναι. Έχεις μπει μέσα στην αίθουσα. Πιο δυνατά. Έχεις μπει μέσα στην αίθουσα. Όχι τόσο δυνατά. Έχεις μπει μέσα στην αίθουσα. Ναι. Μπήκα. Γράφεις τα θέματά σου. Ναι. Θα τραβάς μια φωτογραφία. Ναι. Τα στέλνεις στο φίλο απόξω. Ναι. Πας τα εκτυπώνεις. Ναι. Και είσαι έτοιμος. Και γιατί τελείωσες. Ε? Για να ξέρεις τι έπεσες στις εξετάσεις. Δεν κατάλαβα τι είπε, αλλά Μαντώ είναι αυτή. Έχει δικό της τρόπο για να το κάνει. We'll be right back.